Μετά την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ήρθε στους μαθητές την ημέρα εκείνη τη μεγάλη της Πεντηκοστής, αμέσως η Εκκλησία μας τοποθέτησε την εορτή αυτή, την ονοματωμένη των Αγίων Πάντων, όπου η Εκκλησία μας τους πρώτους αιώνες βέβαια εόρταζε την ημέρα αυτή όλους τους μάρτυρες που είχαν δώσει το αίμα τους για τον Χριστό, αλλά στη συνέχεια η εορτή αυτή συμπεριέλαβε και όλους τους υπολείπους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους οσίους, τους ομολογητές, τους ιεράρχες, άνδρες, γυναίκες που έζησαν πανταχού της γης. Και αυτό για να δείξει ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος ήταν αυτός, ήταν οι Άγιοι που έδωσε το Πνεύμα το Άγιον στον κόσμο όλο. Και αυτοί οι Άγιοι είναι αυτοί οι αδελφοί μας, οι οποίοι για μας σήμερα μεσηλεύουν στον ουρανό, με πρώτη την υπεραγία του ανθρώπου. Άγιος, αγαπητοί αδελφοί, δεν σημαίνει ο αναμάρτητος. Άγιος σημαίνει αυτός που μετανοεί για τις αμαρτίες του και ζητάει σε όλη του τη ζωή, από τη στιγμή που θα καταλάβει ποιος είναι, ζητάει το έδρος του Θεού και κάνει αγώνα για να μπορέσει να τηρήσει τις εντολές του Θεού. Αυτός ονομάζεται και Άγιος. Γι' αυτό και βλέπουμε και στις επιστολές του Απόστολου Παύλου να ονομάζει και ο Απόστολος Παύλος όλους τους χριστιανούς, το ονομάζει Αγίους. Είμαστε δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα, είμαστε εν δυνάμει Άγιοι. Μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Σήμερα ακριβώς τη στιγμή αυτή που σας μιλάω, στη Μονή του Οσίου Δαβίδ γίνεται η αγιοποίηση του Ιακώβου του Τσαλίκη, του Αγίου πλέον Ιακώβου. Βλέπετε λοιπόν άνθρωποι σαν και εμάς που έζησαν στον κόσμο, όπως ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Προφύριος και ο Άγιος Ιάκωβος λοιπόν, που σήμερα το τιμάει η Εκκλησία μας και το ονομάζει Άγιο, είναι ο Πατριάρχης σήμερα εκεί και πολλοί επίσκοποι και γίνεται επισήμως πλέον η ανεπίρρησή του σε Άγιο. Δεν ήταν λοιπόν μακριά από εμάς οι Άγιοι, μέσα στον κόσμο ήταν. Και εμείς λοιπόν καλούμαστε να μοιάσουμε στους Αγίους. Ένα μάρμαρο, ένα όγκος μαρμάρο, αγαπητοί αδελφοί, άμα το δει κανένας πεταμένο σε ένα χωράφι μέσα, δεν του δίνει καμία αξία. Αυτό το κομμάτι το μάρμαρο είναι ακαλλιέργητο. Δεν το έχει σμιλεύσει κανένας. Τι αξία μπορεί να έχει ένα κομμάτι μάρμαρο, πολύ πολύ. Για σκεφτείτε αυτό το μάρμαρο να σμιλευτεί από κάποιον καλλιτέχνη, να το χτυπήσει, να το πελεκίσει και στο τέλος να αναδείξει ένα άγραμμα, ένα καταπληκτικό, όπως έκανε ο Φιδίας στην αρχαία Ελλάδα, όπως έγιναν αυτά τα θαύματα του κόσμου της εποχής εκείνης, τα γλυπτά, ο Παρθενώνας και όλα αυτά τα μνημεία. Αυτά ήσαν άψυχα μάρμαρα. Κι όμως τους έδωσαν σχεδόν ζωή, θα λέγε κανένας, αυτοί οι μεγάλοι γλύπτες και καλλιτέχνες. Έτσι είναι και ο άνθρωπος, αγαπητέ. Ο Θεός τον έπλασε άγραμμα, τον έπλασε όμορφο, αλλά αυτός απομακρύνθηκε από τον Θεό και έχασε αυτή την ομορφιά του και έγινε ξανά ένας κόμπος ακατέργαστος. Έρχεται λοιπόν σήμερα η Εκκλησία, ο Χριστός ήρθε ο ίδιος, έδωσε το αίμα του και έδωσε πλέον τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξαναεπανέλθει στην πρώτερη του μορφή, τη μορφή δηλαδή που τον έπλασε ο Θεός. Να γίνει δηλαδή Άγιος όπως ο Αδάμ και η Εύα πρώτες δόσεις μέσα στον παράδεισο. Αυτή είναι η κλίση μας, αγαπητοί αδελφοί. Και γι' αυτό τιμούμε τους Αγίους που θυμόμαστε για να κοιτάμε, να διαβάζουμε τους βίους τους, να μελετάμε τη ζωή τους, τα έργα που έκαναν, αυτά που είπαν, ώστε και εμείς να προσπαθήσουμε, να αγωνιστούμε. Δεν γίνεται εύκολα ο Άγιος. Χρειάζεται κόπος και πόνος πολύ, στην αλήθεια. Το μάρμαρο βέβαια δεν πονάει την ώρα που το σκαλίζει ο γλύπτης, αλλά ο άνθρωπος όμως περνάει από δοκιμασίες στη ζωή του. Και για να σμιλευτεί και να ξαναεπανέλθει στον τρόπο με τον οποίο τον έκανε ο Θεός στον κόσμο και τον έφερε, θα πονέσει, θα τα χτυπήσει. Αλλά όμως αυτές οι δοκιμασίες που θα περάσει τη ζωή του θα του δώσουν την αγιότητα. Και οι Άγιοι αυτοί δεν πέθαναν και πολύ μεγάλοι, και ο Άγιος Παΐσιος κλπ. Από αρρώστιες πέθαναν, από καρκίνους και διάφορα άλλες ασθένειες.
άνθρωποι, ότι εγώ πιστεύω με τον τρόπο μου. Δεν πιστεύω όπως θέλει η Εκκλησία. Εγώ με τον δικό μου τρόπο πιστεύω. Δεν είναι ο αληθινός όμως. Δεν μπορεί να αγιάσει κανένας εκτός της Εκκλησίας, αγαπητοί αδελφοί. Μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να γίνει άγιος και γίνεται και πολύ γρήγορα. Δεν αργεί, μην νομίζετε ότι είναι πολύ δύσκολο να γίνει κανένας άγιος. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο που είναι φοβερό. Μέσα σε λίγη ώρα ο μεγαλύτερος ληστής της εποχής, θα έλεγε κανένας, έγινε ο μεγαλύτερος άγιος και ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου. Ήταν ο ληστής πάνω στο Σταυρό. Πριν λίγη ώρα, πριν δώσει το τελειώσει τη ζωή του ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, αυτός ο ληστής μαζί με τον άλλο ληστή που ήταν δεξιά και αριστερά βρίζανε τον Χριστό και οι δύο. Γι' αυτό και τα Ευαγγέλια τη Μεγάλη Πέμπτη ακούμε να λένε ότι και οι ληστές, οι σταυροτέντες ονείδιζαν αυτό και πραγματικά τον ονείδιζαν τον Χριστό. Σου λέει εσύ είσαι βασιλιά, κατέβα από το Σταυρό και σώσε μας. Μετά όμως ο ένας εκ των δύο φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Φαίνεται ο Θεός γνώριζε την ψυχή του, παρόλο που ήταν ληστής και του έδωσε το Πνεύμα του Άγιο. Και κατάλαβε πλέον αυτός ότι δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος αυτός που ήταν δίπλα του. Και ταυτόχρονα σε μια στιγμή πριν παραδώσει το Πνεύμα ο Χριστός, αφού κατάλαβε ότι ήταν βασιλιάς, του λέει «Γνήστη τι μου Κύριε τη βασιλεία σου». Δεν εξομολογήθηκε καμία αμαρτία. Ήταν ο Χριστός βεβαίως. Ο Χριστός δεν είναι σήμερα εδώ. Και πρέπει να ομολογούμε τις αμαρτίες μας για να τις συγχωρεί ο Χριστός δια της Εκκλησίας και του Ιερέως. Και αυτομάτως έγινε Άγιος. Από σήμερα σου λέω είναι αλήθεια. Θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Και πράγματι, ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου ήταν ένας Χριστός. Να λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, πόσο γρήγορα, άμα θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Σημασία έχει να το αποφασίσουμε, να το θελήσουμε, να αγωνιστούμε και η χάρη του Θεού τότε θα έρθει και θα μας φωτίσει και θα μας οδηγήσει στην αγιότητα. Αμήν. Μεταφού.